Ομορφιές, ομορφιές σήμερα, Παρασκευή 3 του Φλεβάρη 2023. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, τη Στέλλα Αγγλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής και τον Παναγιώτη Ιδρύδη, ο οποίος επέστρεψε σήμερα κοντά μας και μας δίνει χαρά με την όμορφη και καλή διάθεσή του. Λοιπόν, πολλά σήμερα έχουμε ετοιμάσει και γι' αυτό ούτε καν την ταυτότητα της ημέρας δεν θα βούμε για να τα προλάβουμε. Πρώτα απ' όλα θα πάμε στο Αγρίνιο να συναντήσουμε τους παλεμάχους της ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου και του Πανετολικού, γιατί εκεί γίνεται ένας αγώνας φιλανθρωπικού χαρακτήρα πάρα πολύ σημαντικός, ο οποίος αναδεικνύει το κοινωνικό κομμάτι, τον κοινωνικό ρόλο ύπαρξης αυτών των ομάδων και αυτών των προσπαθειών. Και αμέσως μετά, αφού φύγουμε από το Αγρίνιο, θα ταξιδέψουμε στην ιστορία της Ελλάδας, στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, μέσω Βραζιλίας, μέσω Σάο Πάολο, γιατί έχουμε τη χαρά και την τιμή εδώ να φιλοξενούμε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας μία απόγονη του Μάρκου Μπότσαρη, η οποία έχει γεννηθεί, μεγαλώσει στο Σάο Πάολο και διεκδικεί με πολύ μεγάλο πάθος και αγάπη την ελληνικότητά της. Λοιπόν, πάμε πρώτα στο Αγρίνιο και συναντάμε τον πρόεδρο των παλεμάχων της ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου, Κώστα Μασαλή. Καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλα. Και τον πρόεδρο των παλεμάχων του Πανετολικού και μεγάλη αγωνιστική μορφή της ομάδας του Αγρινίου, Γιώργο Μανδέλο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Νικόλα. Τι κάνετε, πώς πάει? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Κώστα, να σε παρακαλέσω λίγο, επειδή κάνει κάποια κολπάκια το κινητό σου, αν μπορείς να βρεθείς σε ένα σημείο σχετικά σταθερό για να μην έχει παρεμβολές και να σε ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται εκεί και η οποία νομίζω ότι φτάνοντας στο κομμάτι της διεξαγωγής, της διοργάνωσης και διεξαγωγής ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, ο οποίος είναι αφιερωμένος σε ένα μικρό παλικαράκι, νομίζω ότι δίνει και το στίγμα του τι είναι το ποδόσφαιρο, τι θα έπρεπε να είναι το ποδόσφαιρο, πολύ μακριά από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και βιώνουμε τώρα, ανακοινώσεις σωματείων, κόντρες, τσακωμούς στο διαδίκτυο, στα γραφεία των ομοσπονδιών, στο ένα, στο άλλο. Έτσι εμείς θέλουμε να είναι το ποδόσφαιρο, όπως το κάνετε εσείς. Κώστα. Λοιπόν, καλημέρα, Νικόλα, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να τα πούμε από την αρχή. Ο Σύνολος Παλεμάχων της ΑΕΚ Αγίου με δικιά του πρωτοβουλία και σε συνεργασία με την ιστορική ομάδα των παλεμάχων του Πανετολικού, του Ομήρου Νεοχωρίου και του Κερανού Γαβαλούς, διοργανώνουν ένα τουρνουά την Κυριακή 5 του Φλεβάρη και ώρα 3. Σκοπός του τουρνουά είναι να βοηθήσουμε το μικρό Δημήτρη από το Θέρμο Ετωλοκαρνανίας, τον εξάχρονο μικρό Δημήτρη, που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Οι συλλόγοι παλεμάχων, πέρα από το σκοπό τους να παίρνουν ποδόσφαιρο και να κάνουν αυτό όλα τους τα χρόνια, είναι να βοηθάμε και τον συνάνθρωπό μας. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Μανδέλο από τον Πανετολικό, τον Χρήστο τον Παπαστάμο από τον Όμηρο Νεοχωρίου και τον φίλο μου τον Πάπη τον Χρέλια από τον Κεραυνό Γαβαλούς, που αυτές τις 10 μέρες κάναμε μια προσπάθεια και βλέπουμε ότι ο κόσμος μας αγκάλιασε και θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένα μικρό χαράκι να βάλουμε να βοηθήσουμε και εμείς τον μικρό Δημήτρη. Πολύ ωραία και μακάρι ο κόσμος να ανταποκριθεί και σε επίπεδο παρουσίας την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνουμε στο γήπεδο της Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι το φιλανθρωπικό τουρνουά παλεμάχων που διοργανώνεται για το μικρό Δημήτρη από την ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου με τη συμμετοχή του Πανετολικού, του Ομήρου Νεοχωρίου και του Κεραυνού Γαβαλούς. Δώσαμε το λόγο πρώτα σε σένα, Κώστα, ως διοργανωτή, αλλά θέλω να ακούσουμε και τον Γιώργο Μανδέλο, τη μεγάλη αυτή δόξα του Πανετολικού. Μου έχουν έρθει, Γιώργο, μηνύματα από φίλους που μου λένε πω, με πολύ μεγάλη χαρά δηλαδή υποδέχονται την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Νικόλα. Καλημέρα και σε όλη την παρέα σου εκεί. Ευχαριστώ και εγώ τον σταθμό σου, εσένα και τη Φωνή της Ελλάδας για την προβολή της εκδήλωσης αυτής. Και ελπίζουμε και εμείς και προσευχόμαστε να πάνε όλα καλά για το μικρό
Είμαστε πάντα στη διάθεση όσων συμπατριωτών μας και έχουν ανάγκη για τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα ευχαριστήσω και τον Κώστα που πήρανε και τους παλέμαχους γενικά της ΑΕΚ που πήραν αυτή την ωραία πρωτοβουλία. Ούτως ή άλλως ο πρωταρχικός σκοπός των παλεμάχων είναι η βοήθεια στον συνάνθρωπο και η αλληλεγγύη που πρέπει να επιδεικνύουμε σε όλους τους τομείς της κοινωνικής μας ζωής. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε, όπως είπα, να πάνε όλα καλά για τον μικρό. Μακάρι, μακάρι. Γιώργο, έρχονται μηνύματα εδώ, γράφει ο φίλος ο Αποστόλης από το Λαϊκό, ότι φορ σαν το Μανδέλο δεν έχει ξαναπεράσει. Έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη στο πρόσωπό σου, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και αυτό που αρκετός κόσμος το γνωρίζει, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν το γνωρίζουν, ότι έχεις γράψει ένα κομμάτι ιστορίας πολύ δυνατό και στο χώρο του κλασικού αθλητισμού, στο Στίβο, έτσι. Ναι, υπήρξα για στην καλή εποχή του Στίβου, με Διοντζή, Παπαγεωργόπουλο, πολλά παιδιά, Μερμίγκης, Παπα-Νικολάου, Χρήστος Τουκοντό. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εποχή. Δυστυχώς σταμάτησε πολύ στα 26 χρόνια, σταμάτησε λόγω τραυματισμών και ασχολήθηκα πλέον με το ποδόσφαιρο που ήταν και η πρώτη μου αγάπη, γιατί το ξεκίνησα από 16 χρονών. Εντάξει, προσπάθησα όσο μπορούσα, τα προσόντα μου ήταν τέτοια που μπορούσα να παίξω ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήμουν και τόσο καλός με την μπάλα. Όχι, όχι, άλλα λένε εδώ, άλλα λένε. Και άλλα θυμάμαι κι εγώ. Λοιπόν, να μας πεις δύο πραγματάκια για τον Πανετολικό, πώς τον βλέπεις σήμερα, Γιώργο, και θα ήθελα σε αυτό να σου κάνω και μία ερώτηση για το πώς βλέπεις και το κομμάτι της συμμετοχής λίγων Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή βγαίνει μια ομάδα, δεν θέλω να φέρω το παράδειγμα του Πανετολικού, μια άλλη ομάδα της επαρχίας και μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και έχει 9 ή 10 ξένους. Αυτά τα δύο θα ήθελα να μου πεις. Και 18 ξένους. Είναι λυπηρό αυτό, Νικόλα. Είναι λυπηρό γιατί βλέπουμε ότι όσα παιδιά πήγαν στο εξωτερικό έχουν επιτύχει. Αυτό δεν, πρέπει να είναι μπούσουλας, νομίζω, για κάθε ελληνική ομάδα. Γιατί να φέρουμε έναν ξένο ο οποίος έχει περγαμηνές και μπορεί να σταθεί σε ψηλό επίπεδο, το καταλαβαίνω. Αλλά όλους μαζί, καλοί, όχι καλοί, είναι καταρχήν είναι χαζομάρα. Έτσι πιστεύω. Ναι. Την ομάδα πώς την βλέπεις φέτος? Η ομάδα μας αρκετά καλά, πιστεύω. Αρκετά καλά. Είναι για πρώτη φορά κάναμε τόσες πολλές νίκες εκτός έδρας, αλλά κάναμε την έδρα μας. Το εξισορροπήσαμε αυτό. Είμαστε σε καλή βαθμολογική θέση. Ευελπιστώ ότι θα πάμε καλά και να δούμε και τι είναι καινούργια κατάσταση που θα επικρατήσει και ποιος είναι ο σκοπός. Είμαστε σε αναμονή, λοιπόν. Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Μία συνολικότερη κριτική, κρίση τέλος πάντων, θα ήθελα να μου κάνεις για το φετινό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός πολύ δυνατός εκεί στην κορυφή. Πώς το βλέπεις εσύ, το επίπεδο, ναι, του πρωταθλήματος φέτος και τι προβλέπεις, αν θέλεις, μας λες για το τελευταίο. Ναι. Μετά από αρκετά χρόνια βλέπουμε ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εγώ, επειδή από πιτσιρικά ήμουνα με την ΑΕΚ, θα ήθελα να το πάρει η ΑΕΚ, φυσικά. Αλλά τώρα είμαστε τρεις εδώ που θέλουμε το ίδιο πράγμα. Όλοι το ίδιο πράγμα. Οι παιδικές αγάπες δεν ξεχνιούνται. Τι να κάνουμε. Όταν ζεις με Παπαϊωάννο, από Ομόνη, Νικολαίδη και πιο παλιά είναι στο Ρίλντες και λοιπά, είμαστε λίγο μεγάλοι εμείς, όπως καταλαβαίνει. Μια χαρά, μια χαρά. Δεν μπορείς να τα ξεχάσεις αυτά. Οπότε περιμένω να γίνει όντως ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στο τέλος του, γιατί οι τέσσερις ομάδες είναι δυνατόν και οι τέσσερις να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Κώστα, να σε ρωτήσω για την ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στο τοπικό, έχει μεγάλη ιστορία
Και θα ήθελα να πεις και για την πορεία της φέτος, πέρα από το κομμάτι των παλεμάχων που έχει μια πολύ δυναμική παρουσία μέσα από το πέρασμα των χρόνων, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα ερασιτεχνικό σωματείο για να μπορέσει να διατηρηθεί. Λοιπόν, η ομάδα της ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου αυτή τη στιγμή το μεγάλο που μπορούμε να πούμε με το όφελος που έχει, έχει 120 με 130 παιδιά στις ακαδημίες τους. Η ομάδα αγωνίζεται στη β' κατηγορία του ερασιτεχνικού και όλα τα παιδιά είναι από τις φλάγνα, από τα φλάγνα της. Είναι, προσπαθούμε και η ομάδα της διοίκησης, η διοίκηση που είναι με τα χίλια ζόρια, γιατί είναι δύσκολες εποχές, να μπορέσουμε να φέρουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό, που αυτός είναι ο σκοπός. Ερώτηση τώρα, ερώτηση πάνω σε αυτό. Είπες για 120 παιδιά και αυτό δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα. Υπάρχει μια επικοινωνία με την ΑΕΚ εδώ στην Αθήνα σε επίπεδο τουλάχιστον ακαδημιών, γιατί κάποια από αυτά τα παιδιά μπορούν να ξεπεταχτούν. Δεν είπαμε ότι και οι 120 θα γίνουν ποδοσφαιριστές, αλλά ένα ταλέντο, δύο, τρία που θα μπορέσουν να παίξουν σε ένα πιο υψηλό επίπεδο, ενδεχομένως να βγουν από τα σπλάχνα σας. Υπάρχει μια επικοινωνία, μια συνεργασία τέτοιου επίπεδου? Με την ΑΕΚ δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει με τον Πανατολικό, γιατί πολλά παιδιά από τις ακαδημίες έχουν πάει στον Πανατολικό, γιατί και ο Πανατολικός διατηρεί πολύ καλές ακαδημίες. Ένα παιδί 14-15 χρονών δεν το πάει στην Αθήνα. Θα πάει πρώτα στον Πανατολικό και μετά θα κάνει η ΑΕΚ πρόταση να τον αγοράσει και να δώσει 2-3 εκατομμύρια. Κατάλαβα. Κάπως έτσι. Λοιπόν. Πάμε να... Τι άλλο θες να πεις, Κώστα μου? Να συμπληρώσω κάτι. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Αγρινίου και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Πολιτισμού, τον κύριο Χρήστο Αλκαβέλη, που είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου κι αυτός. Έχει παίξει σε πολλές ομάδες της Αθήνας, Μοσχάτο, και πάντα στις εκδηλώσεις μας βοηθάει και μας στηρίζει. Ωραία. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο γήπεδο της ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου είναι το φιλανθρωπικό τουρνουά των παλεμάχων της ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου, του Πανετολικού, του Ομήρου Νεοχωρίου και του Κεραυνού Γαβαλούς για τον μικρό Δημήτρη. Όσοι πιστοί προσέλθετε για να βοηθήσετε τον Δημήτρη μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι παλέμαχοι άσοι του ποδοσφαίρου. Δεν μου λες κάτι, Κώστα, λες να φας καμιά τρίπλα από τον Γιώργο τώρα στον αγώνα? Πώς το βλέπεις? Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι, ότι όταν ο Γιώργος ήταν τη δεκαετία του 80 στα φόρτε του, εγώ ήμουν στα τακτικό του Πανετολικού. Και έχω μάθει πάρα πολλά από τον Γιώργο, γιατί μας καλούσε, θυμάμαι εκείνη την εποχή, ο κύριος Καρποδίνης από το τακτικό να πάμε μερικοί να παίξουμε με τη μεγάλη ομάδα σε ένα δίτερμα. Και εγώ έπαιζα στόπερ, ο Γιώργος ήταν φόρ. Πήρα για να χτυπήσω ότι να βρω την μπάλα, δεν την έβρισκα ποτέ την μπάλα, γιατί έβρισκα πάνω το κεφάλι του Γιώργου. Αλλά έχω μάθει πάρα πολλά από το φίλο μου τον Γιώργο και ξέρω τον πάρα πολύ. Γιώργο, επίλογο σε σένα. Ευχαριστώ τον Κώστα για τα καλά του λόγια και εγώ πρέπει να επενέσω το ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δραστήριο σωματείο και ένα σύλλογο με πολλές δραστηριότητες και όχι μόνο στον τομέα αυτών που για το σημερινό παιχνίδι της Κυριακής. Έχουν πολλές πρωτοβουλίες σε κοινωνικό επίπεδο και αυτό τους τιμά και είναι και πόντι, μικρασιάντες, οπότε αυτό το κομμάτι εγώ το λατρεύω. Ήρθανε από εκεί και μας κάνανε πιο πολιτισμένους, πιστεύω, και τους αγαπώ τους πόντους και τους μικρασιάτες. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω και κάνουμε έκκληση και εμείς στους συμπατριώτες μας να έρθουν και όσοι δεν μπορούν να έρθουν, έχουμε βγάλει κάποια εισιτήρια, 1 ευρώ το ένα έχει, οπότε μπορούν να πάρουν χωρίς να... Και αν δεν μπορούν να έρθουν για ενίσχυση. Ωραία. Γιώργο Μανδέλο και Κώστα Μασαλή, σας ευχαριστούμε πολύ. Και τους παλεμάχους του Αγρινίου, του Πανετολικού, και τους παλεμάχους της ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου. Κάθε επιτυχία και μακάρι, μακάρι από την ψυχή μας όλα να πάνε καλά με τον μικρό Δημήτρη. Να είστε καλά, καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα.